αποφασίσατε να μπείτε σε ένα νέο συνδυασμό στο Δήμο Κορινθίων απέναντι σε άλλους συνδυασμούς που οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάρα πολλά χρόνια και οι αρχηγοί των παρατάξεων πάρα πολλά χρόνια στα κοινά και στα δημοτικά συμβούλια. Γιατί αποφασίσατε αυτό? Αποφάσισα να μπω στο συνδυασμό της Πράσινης Πόλης και να ασχοληθώ με τα αυτοδιοικητικά. Βασικά για τον αθλητισμό πιο πολύ, γιατί τον υπηρετώ από το 1991-92. Ποδοσφαιριστής πρώτα και πλέον προπονητής. Αλλά γενικά με ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Έχω ασχοληθεί και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ, σαν χόμπι βέβαια, αλλά πάντα με τραβούσε αυτό το... Έχει ελείψει ο Δήμος στο Δήμο Κορινθίων, εδώ που ζητάει τον ψήφο του κόσμου, σε αθλητικές εγκαταστάσεις? Βρισκόμαστε, πιστεύω, πάρα πολύ πίσω σε εγκαταστάσεις και οι ευθύνες είναι σε πολλούς και χρόνιες. Δεν είναι τώρα, ξεκίνησε από χρόνια. Δεν έχουμε από εγκαταστάσεις, δεν τις έχουμε προσέξει καθόλου. Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν για μένα κάποια γήπεδα κλειδωμένα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Π.χ. όπως του συνοικισμού. Του συνοικισμού το γήπεδο πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να ξανανοίξει το γήπεδο. Έβγαλε κάποια λεφτά η περιφέρεια να κάνει κάποια έργα. Ναι, αλλά είναι για μια ομάδα. Ναι. Αυτό όλοι από εκεί ξεκινήσαμε, από πιτσιρικάδες, χτίσαμε τα όνειρά μας εκεί και πλέον το βλέπουμε και στεναχωριόμαστε. Είναι ένα κλειδωμένο γήπεδο. Θα έπρεπε να βρει ο Δήμος μια λύση πάνω σε αυτό, να πάρει μια θέση. Πιστεύω, κάτι που έχω σκεφτεί εγώ, ας πούμε, για το γήπεδο του συνοικισμού είναι ότι θα μπορούσε να νοικιάσει ή να αγοράσει αυτό το γήπεδο. Ο Δήμος. Ναι. Για να στεγαστεί και ο Κύψελος και ο Αστέρας. Ο Κύψελος είναι ιστορική ομάδα τώρα, ναι, και κάθε και τραβιέται στο Λέχαιο. Και πάει σε άλλες γειτονιές. Ναι. Για μένα είναι σοβαρό θέμα αυτό στον αθλητισμό. Δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο χώρο, ιστορικό χώρο, ιστορικό γήπεδο και να είναι κλειδωμένο. Είναι απαράδεκτο. Αυτή η κατάσταση τώρα, επειδή συνοικισμό δεν είπατε. Ναι. Αυτή η κατάσταση δίπλα στον δρόμο, πάνω από τον δρόμο, εκεί που είναι το τρίτο το λύκειο εκεί. Ναι. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση με τον δρόμο, τα γοτάρια, χωρίς φώτα? Όχι. Σε ποιον αρέσει? Θα έπρεπε εκεί να ασχοληθούν λίγο. Υπάρχουν περιοχές στην Κόρινθο που είναι εντελώς εγκατελειμμένες. Ναι. Δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή έχουμε την ωραία εικόνα, την καθαριότητα στο κέντρο της Κορίνθου και άμα πας προς Αγιάννα, προς Μπαθαρίστρα, προς Καλλιθέα, προς Ποσειδονία, είναι πολύ χαλιά τα πράγματα. Στο αθλητισμό, σε άλλα θέματα, εδώ έχουμε κάποια γήπεδα. Εμείς εδώ έχουμε και ο Δήμος έχει πολλά γήπεδα σε όλο το Δήμο, σε όλα τα χωριά έχουμε από ένα γήπεδο. Αυτά τα γήπεδα λειτουργούν σωστά ή τα περισσότερα είναι σωστά? Για μένα η άποψή μου πάνω σε αυτό, ειδικά στο ποδόσφαιρο, δεν χρειάζονται καινούργια γήπεδα. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία δεν έχει γίνει συντήρηση σωστή, είναι μη λειτουργικά. Δηλαδή το γήπεδο της αρχαίας, το καουτσούκ έχει βγει πάνω από το χορτάρι. Δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Πέφτει ο παίχτης κάτω και σημαδεύεται. Θα έχει πάρει άδεια. Όλα έχουν άδεια. Αναγκαστικά γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν θα υπάρχει χώρος να παίξουμε. Το γήπεδο των Εξαμιλίων είναι με μπαλώματα μέσα. Δηλαδή, άμα πάτε και το δείτε. Οι περιφράξεις είναι χάλια. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, ό,τι ώρα θέλει. Φωτισμός δεν υπάρχει. Μπορούσε ο Δήμος να στηρίξει τις ακαδημίες ή να βοηθήσει τις ομάδες να έχουν ακαδημίες σε διάφορα αθλήματα εδώ στο γενικά, μπορεί. Άμα βγείτε δημοτική αρχή, θα τα κάνετε αυτά. Μπορεί και το έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας. Θα ανακοινωθεί το ανακοινωθεί του αθλητισμού το πρόγραμμα με τις ακαδημίες, γιατί είναι ευαίσθητο σημείο αυτό. Θα μπορούσε ο Δήμος σε συνδυασμό π.χ. με το ποδόσφαιρο που υπηρετώ εγώ με την ΕΠΣ να διοργανώνει κάθε χρόνο ετήσια τουρνουά και ημερίδες για τις ακαδημίες. Να ενημερώνονται και οι προπονητές και οι γονείς και τα παιδιά. Και να γίνεται ένα ωραίο τουρνουά. Ή δύο τουρνουά, ένα τα Χριστούγεννα, ένα το καλοκαίρι, να παίζουν τα παιδάκια να το χαίρονται και να ενημερώνονται κιόλας. Εμείς ξεκινήσαμε μια δράση που ξεκινήσαμε με το που έγινε ο συνδυασμός. Είχαμε φέρει τον Αχιλιά τον Ιφαντίδη, ο οποίος είναι παιδοψυχολόγος και η ειδικότητά του είναι στον αθλητισμό.
ήρθαν γονείς, ήρθαν παιδιά, ήρθαν δασκάλοι, καθηγητές και ενημερωθήκανε για το ποδόσφαιρο, για τις ακαδημίες, για τα παιδιά και για πολλά άλλα θέματα που εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε, αλλά αυτό θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα ο Δήμος, μία-δύο φορές το χρόνο. Να φέρει ένα διατροφολόγο, να φέρει ένα παιδοψυχολόγο αθλητικό, να φέρει ένα παίχτη διάσημο, ας πούμε, το Σαραβάκο π.χ. Για να μαζέψει κόσμο. Να μιλήσει λίγο για το ποδόσφαιρο, για τις ακαδημίες, να έρθουν τα σχολεία, να έρθουν οι γονείς και έτσι να αναπτυχθεί και το άθλημα. Λοιπόν, κύριε Μαρμαρά, κοιτώντας την κάμερα, τι έχει να πει στον κόσμο και γιατί να ψηφίζει εσάς και το συνδυασμό. Πάνω απ' όλα βάζω το συνδυασμό εγώ, επειδή υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι στο συνδυασμό μας. Ναι, αλλά πρέπει να ψηφίζουν για άτομο, για πρόσωπο. Εντάξει, προσδοκώ και εγώ στη στήριξη του Κορινθίου, του Κορίνθιου και των Κορινθίων. Εντάξει, το βασικό για μένα είναι ο συνδυασμός να βγει για να μπορέσω και εγώ να λειτουργήσω. Εγώ το βλέπω έτσι, το βλέπουμε συλλογικά και το βλέπουμε σαν ομάδα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σαν ομάδα. Δηλαδή, έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δύο-τρεις δράσεις, εκδηλώσεις για τα ΑΜΕΑ, για αυτό που κάναμε με την ημερίδα, στα μπαζώματα, το μπάσκετ. Τώρα θα κάνουμε και κάτι στο Γιώργη, την αρχαία χώρα που κάνατε. Ναι, και πολιτιστικά θα κάνουμε τώρα. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο πώς θα λειτουργούμε. Ομαδικά. Ομαδικά, συλλογικά και να βάλουμε και τον πολίτη στο παιχνίδι. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.